Αυτό το τραγουδάκι βέβαια αφενός ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο τον Καραϊσκάκη που τελειώσαμε πριν από λίγο τη βιογραφία του, τη σύντομη του βιογραφία. Αφετέρου είναι επίσης αφιερωμένο για άλλους λόγους, για τα λόγια που λέει μέσα, γιατί πιστεύω ότι ταιριάζουν σε μια τέτοια περίπτωση, σε οποιονδήποτε ξυνήσει με αυτά τα οποία θα θέσω σήμερα σε δημόσια συζήτηση και σε δημόσιο προβληματισμό. Και σίγουρα κάποιοι θα ξυνήσουν και μπορεί μάλιστα να μπορεί, λέω, δεν είναι σίγουρο, έτσι, τίποτα δεν είναι σίγουρο, μπορεί και να αναφερθούν με άσχημα λόγια και κατηγορίες ακόμα στο πρόσωπό μου. Οπότε τους προλαβαίνω, εάν γίνει κάτι τέτοιο, και τους λέω ότι η απάντησή μου σε οποιαδήποτε άσχημα λόγια και κατηγορίες ακουστούν για μένα είναι αυτό το τραγουδάκι επιλέξει. Τα λόγια του όλα. Έχω λοιπόν και βιολιά και ζεμπερέκια, εκεί που ξέρετε, και ήρθε η ώρα να τα βάλω όπως, να τα βαρέσω όπως γουστάρουνε, έτσι, τα βιολιά και τα τουμπερλέκια, και να σπάσουμε τα ζεμπερέκια. Γιατί έγινε κάτι πάρα πολύ άσχημο μέσα στο ΕΠΑΜ και πρέπει καταρχήν να δημοσιοποιηθεί. Γιατί το δημοσιοποιώ? Θα σας πω γιατί. Στα κόμματα και δίστα κομμουνιστικά κόμματα, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει επικράτησε παντού σε όλα τα κόμματα, υπάρχει αυτό που λέγεται, είναι ένας εφημισμός αυτός, έτσι, είναι ένα οξύμορο σχήμα. Οι κομμουνιστές το λένε δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Δηλαδή και δημοκρατικός και συγκεντρωτισμός. Βέβαια δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε είναι οξύμορο το σχήμα. Οι κομμουνιστές το λένε δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Οι υπόλοιποι δεξιοί, σοσιαλιστές, κεντρώοι κτλ. Το λένε κομματική πειθαρχία. Δηλαδή τα άπλητά μας, με δύο λόγια, δεν τα βγάζουμε στη φόρα. Τα κρατάμε μέσα στο κόμμα, τα συζητάμε εκεί πέρα, τα βρίσκουμε. Και ο Κοσμάκης απ' έξω πρέπει να βλέπει μία μονολυθική ή ξυδανικευμένη εικόνα και εμάς ως κόμμα, τέλος πάντων, να μας βάζει πάρα πολύ ψηλά, πολύ πιο ψηλά από αυτόν τον ίδιο, για να μας θεωρεί τσοπάνιδες του, σωτήρες του, θεούς του, ηγέτες του, ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, ό,τι από όλα αυτά. Εδώ όμως το ΕΠΑΜ, πώς λέγεται, τι σημαίνει ΕΠΑΜ, θυμόσαστε, το ξεχάσαμε όλοι. Ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, όχι κόμμα, μέτωπο. Και ακόμα και αν κάποτε υπογράψαμε, εγώ υπέγραψα, ψήφισα να πάρουμε νομική μορφή κόμματος, ήταν για ένα λόγο. Δύο λόγοι είχαν προβληθεί. Ο ένας ήταν να μπορούμε χωρίς προσκόμματα να κατέβουμε σε εκλογές, αλλά να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν με πολύ έκαιγε οι εκλογές. Οι εκλογές στις αστικές δημοκρατίες, αν προσέφεραν κάποια ελπίδα αλλαγής, θα ήταν παράνομες. Θα τις είχαν απαγορεύσει. Λοιπόν, δεν είναι. Εντάξει, είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν είμαι από θέση αρχής κατά. Βλέπεις, κατά περίπτωση, αν θα κατέβεις ή πότε θα χρησιμοποιείς το εργαλείο των εκλογών και πότε όχι. Και μάλιστα για τις εκλογές του Μαΐου, τις πρώτες, εγώ ήμουν υπέρ να κατέβουμε για να μπούμε στις δημόσεις σαν ΕΠΑΜ και να μπορέσουμε έτσι να γίνουμε περισσότερο γνωστοί. Λοιπόν, ωστόσο, ο δεύτερος λόγος που γι' αυτό υπέγραψα να πάρουμε νομική μορφή κόμματος ήταν να μην μπορούν, ή τουλάχιστον να μπορούν δύσκολα, να μας φορτώσουν κάποια κατηγορία για τρομοκράτες, τρομοκρατία, και μας πάνε, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, αν δεν είσαι κόμμα με την νομοθεσία την ισχύωση, είναι πολύ εύκολο να σε βγάλουν, να βγάλουν ένα οποιοδήποτε οργανισμό, οργάνωση, πρωτοβουλία πολιτών, να τους βγάλουν τρομοκράτες και να σε πάνε δεμένο μέσα, έτσι, με τη μία, και να σε έχουν χωρίς δίκη, σαν το σακά, και να πρέπει μετά να κάνεις απεργία πείνας, μπας και καλυτερέψεις την κατάστασή σου. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, σαν ένα μέτρο προληπτικό δηλαδή, εγώ και πάρα πολλοί άλλοι αγωνιστές, ήταν ο μόνος λόγος που πιστήκαμε να υπογράψουμε, να ψηφίσουμε, τέλος πάντων, να πάρουμε νομική μορφή κόμματος. Υπό την προϋπόθεση ότι στα χαρτιά θα ήμασταν κόμμα, αλλά στην ουσία, στην πραγματικότητα, θα παραμέναμε μέτωπο. Έτσι, θα παραμέναμε μέτωπο. Όπως ήμασταν και στην αρχή. Απεδείχθη τελικά ότι ήταν ένα τραγικό λάθος αυτό.
Βέβαια, πιθανόν να μην φταίει, η βασική αιτία να μην είναι ότι, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα καλά, η βασική αιτία να μην είναι ότι πήραμε νομική μορφή κόμματος, το ότι καταλήξαμε να γίνουμε κόμμα. Έτσι. Πιθανόν η βασική αιτία να μην ήταν εκεί. Η βασική αιτία, πιστεύω, είναι στη δικιά μας ευθύνη, είναι η δικιά μας ευθύνη. Το πώς εμείς, σαν επαμήτες, στο σύνολό μας, αντιμετωπίσαμε αυτή την κατάσταση, η οποία γινόταν όλο και πιο προφανής, όλο και πιο προφανής, ότι σιγά σιγά μεταβαλόμασταν από μέτωπο σε ένα κόμμα και δι προσωποπαγές αριστερού σταλινικού τύπου. Και έχω ζήσει στα ελληνικά κόμματα παλιά, όταν ήμουν παιδάκι, προτού τελικά βρεθώ στο υγιές κλίμα των ιταλικών αναρχικών οργανώσεων. Έχω ζήσει στα ελληνικά κόμματα και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι, και σας λέω ότι σιγά σιγά αρχίσαμε να γινόμαστε ένα σταλινικού τύπου προσωποπαγές κόμμα. Και τι φταίει σε αυτό το, που είναι η ευθύνη δικιά μας? Η ευθύνη ενός μεγάλου μέρους των επαμητών είναι ότι μολονότι από τα, αν θέλετε, από κάποια στιγμή από τα πιο συνειδητοποιημένα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, θέλανε ένα τσοπάνι παρόλα αυτά. Δεν είχαν ξεπεράσει το σύνδρομο του τσοπάνι. Το σύνδρομο του πατερούλη, του πατέρα, του σωτήρα, του οδηγού, του οδηγητή, ο οποίος, στον οποίο θα αναθέσουν να σκεφτεί για αυτούς, να μιλήσει για αυτούς, να αντιπαρατεθεί για αυτούς, να πολεμήσει για αυτούς, να αποφασίσει για αυτούς. Στο λέγανε εντάξει, προχώρασε και εμείς είμαστε εδώ. Ό,τι μας πεις θα κάνουμε. Θα ρηχτούμε στη φωτιά αν χρειαστεί, με αυτοθυσία. Και θα το κάνανε, περισσότερο θα το κάνανε. Αλλά δυστυχώς, όταν αναθέτεις σε κάποιον ή σε κάποιους το ρόλο του σωτήρα, έστω και από αυτές τις προϋποθέσεις, έστω και από αυτές τις συνθήκες, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Δηλαδή, κρέμεται η υπόθεση του έθνους, η υπόθεση του λαού, κρέμεται πια από μια κλωστή. Γιατί είναι αδύνατον. Είναι πολύ βαριά η υπόθεση του έθνους και του λαού για να την πάρει ένας άνθρωπος. Μπορεί αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος να ξεκίνησε με τις καλύτερες των προθέσεων, με την καλύτερη θέληση. Στο κάτω-κάτω πολύ ωραία τα έλεγε και πολύ ωραία τα λέει. Ακόμα εάν τον ακούσεις, συνήθως, έτσι, εκτός από κάποιες εκτροπές, παρεκτροπές ας πούμε, αλλά πολύ, γενικά τα λέει πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν φτάνει ρε παιδιά αυτό. Δεν μπορείτε να φορτώσετε σε έναν άνθρωπο αυτό το βάρος, τη σωτηρία ενός ολόκληρου λαού, το να δημιουργηθεί και να δημιουργηθεί και να αυξηθεί και να επικρατήσει ένα ολόκληρο μέτωπο του ελληνικού λαού, και να το φορτώσετε σε έναν άνθρωπο, όσο καλές προθέσεις και να έχει, όσο ωραία και να τα λέει, όσο διαυγής και να είναι ο νους του, όσο τεράστιες και να είναι οι γνώσεις του, θα σπάσει, θα λυγίσει, γιατί το βάρος είναι τεράστιο, δεν μπορεί να το κρατήσει ένας άνθρωπος μόνο. Και ακριβώς καλούμεθα όλοι να μοιραστούμε αυτό το βάρος. Και ο καθένας από εμάς να αξιοποιηθεί στις ιδιαίτερες δυνατότητες του. Γιατί ο καθένας από εμάς, μα ο καθένας από εμάς, έχει κάποιες ιδιαίτερες δυνατότητες, κάποια ιδιαίτερα ταλέντα. Και πρέπει, όταν συμμετέχει στο λαϊκό κίνημα, αυτά τα ιδιαίτερα ταλέντα να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Πράγμα που σημαίνει συμμετοχή από όλους μας και συναποφασίζουμε όλοι μαζί και φέρουμε την ευθύνη όλοι μαζί για αυτό το πράγμα. Εάν φτάσουμε στο σημείο του εμείς οι ίδιοι να λέμε, να βγαίνουμε σε προεκλογική εκστρατεία και να λέμε ΕΠΑΜ Καζάκης και να έχουμε ταυτίσει το ΕΠΑΜ με τον συναγωνιστή, τον Δημήτρη τον Καζάκη, το έχουμε κάψει το θέμα μόνοι μας. Πιστεύω ότι ο συναγωνιστής ο Καζάκης είναι ο λιγότερο υπεύθυνος από όλους για αυτήν την ιστορία. Η μεγάλη ευθύνη είναι σε όλους εκείνους που λέγανε Καζάκη, οδήγησέ μας. Καζάκη, πες μας τι να κάνουμε. Καζάκη, πες μας τι ώρα να πάμε να κατουρίσουμε και πού και πώς. Εκεί φτάσαμε. Τι θα κάνει ο άνθρωπος. Έσπασε ο άνθρωπος. Έσπασε και προφανώς έχασε κάποια στιγμή, έχασε τον έλεγχο αυτού του πράγματος. Εκεί είναι η ευθύνη. Και η ευθύνη είναι και σε εκείνους, όπως εγώ, είμαι εγώ ένας από αυτούς και κάνω και την αυτοκριτική μου αυτή τη στιγμή δημόσια, που το βλέπαμε αυτό το πράγμα να έρχεται και δεν το επισημάναμε πιο ενεργά, με περισσότερη πρόθεση. Δηλαδή το λέγαμε
Μεν λέγαμε ναι, προσέξτε, υπάρχει προσωπολατρία, προσέξτε, η προσωπολατρία οδηγεί σε λάθος. Το λέγαμε πολλές φορές μασημένα, το λέγαμε και καλυμμένα. Δεν το επισημάναμε έγκαιρα και δεν το επισημάναμε τόσο έντονα όσο θα έπρεπε. Εκεί είναι η δικιά μας η ευθύνη. Όσον δηλαδή είχαμε καταλάβει αυτό που γινόταν. Και των υπόλοιπων συναγωνιστών που είδανε στο συναγωνιστή τον Καζάκη ένα σωτήρα, ένα θεό, έναν παντογνώστη, είναι η υπόλοιπη ευθύνη. Οπότε υπ' αυτές τις συνθήκες, δηλαδή με αυτό το πράγμα, ξέρετε, όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που του φορτώνουν καλά και σώνει το, αν θέλετε, το ακάνθινο στεφάνι, να το πω, είναι ταλαιπωρία, το ακάνθινο στεφάνι του σωτήρα και του τσοπάνι και του ηγέτη, καταρχήν μπορεί να καβαλήσει το καλά, μη άνθρωπος είναι, γιατί όχι, έστω και σε ένα βαθμό, και να πάει με τα νερά αυτή τη κατάσταση. Και πλάι σε αυτόν τώρα, ο οποίος κατά βάση στο βάθος μπορεί να είναι και μια χαρά άνθρωπος και να έχει παρεκτραπεί ακριβώς επειδή δεν μπορείς να αντέξει το βάρος της προσωπολατρίας, υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι που είναι ακριβώς σαν τον Ισνογκούντ. Έτσι θέλουν να γίνουν χαλίφιδες θέσεις του χαλίφι, και αυτοί οι άλλοι μπορούν να κάνουν πολλά και διάφορα. Πολλά και διάφορα. Να δολοπλοκίσουν, να συνωμοτήσουν και να δημιουργήσουν απίστευτες καταστάσεις, να παίξουν έναν πάρα πολύ αρνητικό, για να μην πω τίποτα χειρότερο, ένα πάρα πολύ αρνητικό ρόλο στην όλη υπόθεση. Όχι, δεν είμαι σίγουρος, Άξο, ότι το έκανε αυτός, αλλά θα δεις τι έγινε. Δεν έχει σημασία ποιος το έκανε. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Το πιθανότερο είναι ότι δεν το έκανε αυτός. Έτσι. Αλλά κοίταξε να δεις τι άφησε να γίνει. Τι άφησε να γίνει. Λοιπόν, αυτά όλα δεν μπορούν να κρατηθούν μέσα στα πλαίσια του μετόπου και να λυθούν μέσα στα πλαίσια του μετόπου, διότι το μέτωπο βγήκε μέσα από τα σπλάχνα του λαού, βγήκε μέσα από τα σπλάχνα των ανθρώπων που ήταν αγανακτισμένοι στις πλατείες. Από εκεί βγήκε. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είτε δεν μπήκανε ποτέ στο ΕΠΑΜ, είτε μπήκανε και βγήκανε διαφωνώντας με αυτές τις καταστάσεις, είτε είναι ακόμα μέσα. Όλοι λοιπόν έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να ξέρουν, και θα δούμε μετά γιατί έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να ξέρουν και γιατί χρειάζεται να ξέρουν, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ως τώρα σχέση άμεση με το ΕΠΑΜ. Θα το δούμε, φυλάξω το αυτό, θα σας το πω παρακάτω, προς το τέλος, όταν θα κάνω τις προτάσεις μου για να αντιμετωπιστεί αυτή την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν όλοι να ξέρουν, μην έρθει κανείς και μου πει είναι εσωτερικό θέμα του μετόπου και έπρεπε να λυθεί μέσα σε εσωτερικές διαδικασίες. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Σε σταλινικό κόμμα δεν ξαναμπαίνω. Απεχώρησα κάποτε από σταλινικό κόμμα και δεν πρόκειται ποτέ να ξαναμπω. Εάν τώρα θέλουν κάποιοι το ΕΠΑΜ να είναι ένα σταλινικό κόμμα, δεν θα κάτσω στα αυγά μου να τους αφήσω να το κάνουν. Θα κάνω ό,τι μπορώ, μπορεί να μην τα καταφέρω. Έτσι, και εγώ και άλλοι συναγωνιστές που θα το παλέψουμε το πράγμα. Μπορεί να μην τα καταφέρω, αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μου θα το κάνω για να μην γίνει τελικά το ΕΠΑΜ ένα σταλινικό κόμμα και να εξελιχθεί έτσι όπως το ονειρευτήκαμε όλοι. Δηλαδή ένα ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Αυτό που λέει το όνομά του. Γι' αυτό ακριβώς, σαν πρώτο βήμα, θα εκθέσω την κατάσταση σήμερα δημόσια, από το δημόσιο βήμα που μου παρέχει ο Vimedia, μπροστά σε όλους σας, και αύριο, επειδή αύριο έχω και πυρήνα, θα την ξαναεκθέσω στον πυρήνα μου και θα κάνω εκεί τις προτάσεις μου. Και θα ζητήσω και από τον πυρήνα μου, βέβαια, να πάρει μία θέση. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τι έγινε. Ας πάμε στα γεγονότα. Έχουμε μία πρώτη, πριν τις 18 που πρόκειται να έρθει ο Σόιμπλε, έχουμε μία ανακοίνωση από την πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ ότι σε λίγες μέρες έχουμε την επέτειο των 2 χρόνων του ΕΠΑΜ και θα τη γιορτάσουμε 2 φορές. Η μία γιορτή, λέει, θα γίνει στις 21 του μηνός με μία εκδρομή κάπου, τέλος πάντων δεν έδωσε και ιδιαίτερη σημασία, και ένα πικνίκ σε μία στην έπαυλη ενός συναγωνιστή κτλ. Η άλλη γιορτή, η ουσιαστική, θα γίνει στους δρόμους στις 18 του μηνός. Δηλαδή το ΕΠΑΜ θα γιορτάσει τα 2 χρόνια από την ίδρυσή του βγαίνοντας στους δρόμους να διαδηλώσει ενάντια στο Σόιμπλε, στην έλευση του Σόιμπλε εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Ακριβώς έτσι πρέπει να γιορτάζει τα 2 χρονά του ένα ενιαίο παλαϊκό μέτωπο που σέβεται το όνομά του. Στην ανακοίνωση λοιπόν απάνω λέει όλοι στην 18 του μηνός στην πλατεία Κολοκοτρώνη ή Κλαφνός, δεν θυμάμαι αν είναι στην πλατεία Κολοκοτρώνη ή στην πλατεία Κλαφνός, δεν έχει σημασία, δίπλα είναι, η ώρα θα σας ανακοινωθεί. Πολύ ωραία, περιμένουμε να μας ανακοινωθεί η ώρα
Συναγωνιστές η ώρα. Συναγωνιστές τι ώρα θα πάμε. Τι θα γίνει. Τίποτα. Παραμονή. Είναι να έρθει ο Σόιμπλε παραμονή. Έχουν πάει βέβαια. Έχουν στείλει μια έκκληση. Μια ανακοίνωση. Έχουν στείλει μια έκκληση να πάμε την προηγούμενη μέρα στην περικύκλωση της Βουλής κτλ. Έχουν πάει ελάχιστα άτομα από το ΕΠΑΜ. Έχει πάει και η πολιτική γραμματεία. Είναι εκεί. Πραγματικά. Εγώ δεν πήγα γιατί είχα μάθημα εκείνη την ημέρα και ξέρετε, αν δεν κάνω μάθημα θα πεινάσω, αν δεν κάνω μαθήματα θα πεινάσω, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έχω ελάχιστα, έτσι, αν δεν κάνω μαθήματα θα πεινάσω και το λέω ότι δεν πήγα και μαγκιά μου και πολύ καλά έκανα. Γιατί έπρεπε να κάνω μάθημα και να εισπράξω το 1,70 που εισπράττω από ένα μάθημα. Και δεν πήγα. Πήγα μετά. Προς το τέλος είχε τελειώσει, είχε λήξει όταν μπόρεσα εγώ να πάω. Γιατί οι μαθητές μου είναι εργαζόμενοι άνθρωποι βέβαια και τα μαθήματα είναι βραδινά. Απογευματινά και βραδινά. Και δεν πήγα. Αλλά ετοιμαζόμουν ωραία-ωραία για το Σόιμπλε. Λέω το πιο σημαντικό από όλα, εντάξει, δεν πήγαμε σε αυτό, δεν πήγαμε στο προηγούμενο, αλλά το πιο σημαντικό είναι το Σόιμπλε. Εκεί δεν είχα μαθήματα και τα ανέβαλα. Εκεί δεν μας παίρνει. Καθένας έχει δουλειά, έχει μαθήματα, έχει δεν ξέρω τι, το αναβάλεις και πας. Πώς έγινε με τη Μέρκελ, ρε παιδιά, κάπως έτσι. Και καλύτερα, περισσότερο έπρεπε να γίνει τώρα. Εδώ για τη Μέρκελ είχαμε κατέβει πόσοι, θυμάμαι, αρκετές χιλιάδες. Και λέγαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο. Για το Σόιμπλε δεν έπρεπε να είμαστε. Έρχεται λοιπόν η παραμονή, τίποτα. Δεν έχουμε καμία ανακοίνωση. Δεν πειράζει. Λέω, το πρωί θα δούμε. Έρχεται το πρωί λοιπόν και τι παίρνω. Μία ανακοίνωση μου την είχε κάνει forward ο συναναγωνιστής, ο Λεωνίδας Αποσκήτης. Και μου την είχαν κάνει την ίδια ανακοίνωση από τον Λεωνίδα forward και άλλοι συναγωνιστές από το ΕΠΑΜ. Όπου έλεγε ότι απαγορεύτηκαν όλες οι συγκεντρώσεις, πρέπει να σπάσουμε την απαγόρευση όλη 6,5 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος για να διαμαρτυρηθούμε εναντίον της έλευσης του Σόιμπλε στην Ελλάδα. Πολύ ωραία, λέω θα πάμε. Του ΕΠΑΜ που είναι. Σκάει τελικά forwarded από τον πυρήνα μου μία ανακοίνωση, αν υπογραφεί και κρατήστε το, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν την υπέγραφε ούτε η πολιτική γραμματεία, ούτε το οργανωτικό γραφείο, ούτε κανείς, έστω ο κύριος Τάδε, ο συναγωνιστής Τάδε, ο συναγωνιστής Καζάκης, ξέρω, ο συναγωνιστής Κυπριώτης, ο συναγωνιστής κάποιος, τέλος πάντων, δεν υπέγραφε κανείς. Έτσι, τι είναι αυτά. Έχουμε ένα καταστατικό, υποτίθεται έχουμε κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, αν μου έρθει κάποιος αύριο, ας πούμε, και μου πει ότι ξέρεις, εσύ παρεύεις, που δεν το παρεύει, έτσι, αλλά παρεύεις το καταστατικό γιατί δεν κράτησε τη διαδικασία εσωτερική και πας και τα λες στο ραδιόφωνο, θα πω τι λες, ρε φίλε. Εδώ παίρνουμε, μας στείλαν ολόκληρη ανακοίνωση, ανυπόγραφη και εμείς την ακούσαμε. Και θα μου πεις τώρα, εμένανε για παράβαση του καταστατικού. Το λέω από τώρα, προφταίνω δηλαδή διάφορους που θα σπεύσουν να σκεφτούν ή να πούνε το ένα ή το άλλο. Ανυπόγραφη λοιπόν αυτή η ανακοίνωση η οποία μας λέει τα εξής αμίμητα. Αναβάλλεται συναγωνιστές επίγον λέει, αναβάλλεται η συμμετοχή μας στην οποιαδήποτε συγκέντρωση θα γίνει εναντίον του Σόιμπλε. Από ό,τι έμαθα τελικά εστάλει αυτό 5 η ώρα το πρωί. Στους πυρήνες και μετά το προώθησαν οι πυρήνες σε όλα τα μέλη. Αναβάλλεται λοιπόν η συγκέντρωση για δύο λόγους. Προσέξτε τώρα το σκεφτικό. Δύο λόγους. Πρώτον, επειδή την έχει απαγορεύσει η αστυνομία και μάλιστα μπαίνει και στον κόπο να μας γράψει λεπτομερώς, να κάνει copy-paste από την ανακοίνωση της αστυνομίας όλη την περιοχή, από ποιους δρόμους δηλαδή περιορίζεται η περιοχή εκείνη όπου απαγόρευε η αστυνομία να γίνουν συναθροίς προσώπων και συγκεντρώσεις. Για να είμαστε σίγουροι, μην τι και πάμε εκεί και πατήσουμε έστω και τώρα μας πόδι μέσα στην απαγορευμένη περιοχή και μας κάνουν νταντά και πάθουμε βαβά. Και ο δεύτερος λόγος είναι, προσέξτε, ότι η συγκέντρωση που γίνεται, αυτή που μας είχε καλέσει ο συναγωνιστής, ο Λεωνίδας ο Αποσκήτης, δεν την έχει καλέσει κανένας επίσημος φορέας. Προσέξτε, κανένας επίσημος φορέας. Βέβαια, τη συγκέντρωση την είχαν την καλούσαν από τα μεγάφωνα της πλατείας Συντάγματος από το προηγούμενο βράδυ. Και είχε, θέλετε, είχε συγκληθεί αυθόρμητα. Και λοιπόν, κανένας επίσημος φορέας.
Δηλαδή, προσέξτε εδώ το σκεφτικό. Εγώ το είχα ξαναδεί για πρώτη φορά, δεν το ξαναδεί. Εφόσον μας απαγορεύει η αστυνομία, δεν θα πάμε. Βέβαια, κάποιος θα σου πει, μετρήσαμε τις δυνάμεις μας, μετράμε τις δυνάμεις μας και κρίνουμε ότι οι δυνάμεις μας είναι πολύ λίγες και δεν μπορούμε να σπάσουμε την απαγόρευση. Δεν θα το αποπειραθείς. Πράγματι, μπορεί να φτάσεις ως εκεί και να αποδειχθείς ότι είσαι πολύ ο λίγος για να σπάσεις την απαγόρευση. Καλώς. Και σε αυτή την περίπτωση, άμα πας εκεί και είσαι χίλιοι και βρεθούν μπροστά σου 2.000, ξέρω εγώ, πάνω πλαμάτ, θα πεις, θα κάτσεις εκεί πέρα να το παίξεις μάρτυρας, να σε σπάσουν στο ξύλο, ενδεχομένως να σε σκοτώσουν και να σε αφήσουν ανάπηρο, να σε συλλάβουν, να σε τραβολογάνε κτλ. Θα πεις, εντάξει, προσπάθησα και δεν μου βγήκε, δεν μπόρεσα και έφυγα. Αυτό το καταλαβαίνω. Φυσικά και το καταλαβαίνω. Πήγα όμως, προσπάθησα, έκανα ό,τι μπορούσα. Μου την πέσανε τα μάτια, ήταν υπερδιπλάσιοι, ήταν οπλισμένοι, ήταν χαπακωμένοι, ήταν αποφασισμένοι και δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα και υποχώρησα. Φτάσαν τα πόδια μου στα αυτιά μου και έφυγα τρέχοντας, για να μην με σκοτώσει κανένας από τους εγκληματίες αυτούς κιόλας. Αυτό το καταλαβαίνω, λογικό. Αλλά από πότε ένα ενιαίο παλαϊκό μέτωπο το οποίο έχει πάει πρωτύτερα, ως σαν ΕΠΑΜ, είχαμε πάει σε ένα σώρο απαγορευμένες. Γιατί για τη Μέρκελ δεν είχαν απαγορεύσει. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν είχαν απαγορεύσει για τη Μέρκελ πέρσι και πήγε τόσος κόσμος. Το ΕΠΑΜ δεν πήγε. Πήγε, μπροστά μας ήταν. Εγώ ήμουν τότε με τη μονάδα των καταδρομέων των εφέδρων που κατεβήκαμε για να υποστηρίξουμε τη διαδήλωση και το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο και μπροστά μας ήταν το ΕΠΑΜ. Και μας χειροκρότησαν και όχι καλά κάνανε. Σε τόσες δεν έχουμε πάει. Του Φεβρουαρίου δεν πήγαμε. Σαν ΕΠΑΜ. Και ήμασταν οι τελευταίοι που φύγαμε από το Σύνταγμα το Φεβρουάριο. Με τα πανό του ΕΠΑΜ, τα τελευταία που φύγαμε. Πήγαμε και ξαναμπήκαμε στο Σύνταγμα μέσα στη φωτιά, μέσα στον καπνό, μέσα στα δακρυγόνα, μέσα στις κρότου λάμψεις, μέσα στις ροπαλιές, μέσα σε όλα αυτά. Ας πούμε, και πήγαμε. Είχαμε τα κάκαλα και πήγαμε. 10.000 άνθρωποι μαζευτήκαν τότε στον μπλοκ μας. Και πήγαμε και το σπάσαμε αυτό. Και γινόταν χαμός. Ήταν αστυνομική δύναμη 7.000, ήταν μόνο οι επίσημοι. Χώρια τους ανεπίσημους του Ευρωστρατού που ήταν εκεί πέρα, τους φωνιάδες. Και όμως πήγαμε. Δεν κολλώσαμε με τα πανό μας και με τη σημαία μας. Και πήγαμε. Το κάναμε. Τώρα θα κολλώναμε. Δεν θα δοκιμάζαμε καν. Δηλαδή τι έγινε. Οι συνθήκες λέει δεν ήταν όριμες. Αυτή είναι η λογική. Δεν ήταν όριμες συνθήκες. Ο κόσμος έχει πέσει. Το αγωνιστικό του φρόνημα έχει πέσει. Έχει κολλώσει κτλ. Και εσύ τι ρόλο παίζεις που είσαι το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο και είσαι η πρωτοπορία. Μπαίνεις μπροστά και λες πάμε να δοκιμάσουμε. Και τους ανεβάζεις το φρόνημα. Και αν βρισκόσουν εσύ και κανένας, και δεν πληρώνω, κάνω το ίδιο, ας πούμε, και ντροπή τους. Και δεν πληρώνω, κάνω το ίδιο. Δεν πήγανε. Από ό,τι άκουσα, με ένα σκεφτικό ότι δεν κουράζουμε τον κόσμο μας. Τι λες, ρε. Τι λέτε. Πας μπροστά, μπαίνεις μπροστά και βλέπεις τι γίνεται. Εκτιμάς την κατάσταση επί τόπου. Αλλά δεν πας ευθύς εξ αρχής να πεις μας το απαγορέψανε και εμείς κοτούλες. Δεν κάνουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα δεν θα δοκιμάσουμε τίποτα, κανέναν τρόπο. Πού και ως πού. Εδώ ήταν μια ευκαιρία, άμα θέλεις, να βγει το μέτωπο μπροστά και να παίξει το ρόλο του. Αυτό το ρόλο πάει να παίξει. Του καταλήτη. Δεν θέλουμε, υποθέτω έτσι, υποθέτω, γιατί δεν ξέρω πώς σκέφτονται άλλοι συναγωνιστές τώρα. Υποθέτω ότι δεν θέλουμε ούτε οφίκια μέσα στη Βουλή, ούτε θέσεις μέσα στη Βουλή, ούτε οφίκια κυβερνητικά, τίποτα από αυτά. Ούτε να γίνουμε κυβέρνηση, ούτε να γίνουμε δερβέναγες, ούτε τίποτα από αυτά. Τι θέλουμε, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, τον ελληνικό λαό, να συμβάλλουμε στο να ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός, να πάρει την τύχη του στα χέρια του, όχι να την αναθέσει σε εμάς, να την πάρει στα χέρια του. Και εμείς να παίξουμε τον ρόλο του καταλήτη, ώστε να πάρει την τύχη του στα χέρια του ο ελληνικός λαός και να πάει μπροστά. Αυτό θέλουμε. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτή είναι ευκαιρία. Μία ευκαιρία. Έρχεται ο Σόιμπλε, όλοι στους δρόμους. Κάλεσμα, όλοι στους δρόμους. Σίγουρα θα ήταν πολύ περισσότεροι από όσοι ήταν τελικά. Το δεύτερο κομμάτι του σκεπτικού, κανείς επίσημος φορέας. Να μου πει ο συντάκτης ή οι συντάκτες της ανακοίνωσης, τι θα πει επίσημος φορέας. Θες κάλυψη από επίσημο ποιον. Θες από τη ΓΕΣΕΑ και την ΑΔΔ, ντροπή σου. Τόσο καιρό δεν τους βρίζουμε. Και αδικαίως, ότι είναι πουλημένα, πουλημένα συνδικάτα. Αυτούς θέλουμε. Θέλουμε από τους πουλημένους επίσημη κάλυψη, αλλιώς δεν πάμε. Για να μην μας κάνουν νταντά. Τι θα πει επίσημος φορέας. Θα πει κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα, δηλαδή τι θέλαμε.
Θέλαμε ας πούμε του Σανέλ και το ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν τους κράζουμε ότι βγείτε από τα, φύγετε από τα βουλευτικά έδρανα και βγείτε στους δρόμους. Και τώρα θέλαμε την επίσημη κάλυψή τους για να μην, να μην φάμε ξύλο. Ή τέλος πάντων για να μην φάμε πολύ ξύλο. Αυτό ζητάμε. Αυτό εννοούμε επίσημο. Άμα εννοούμε επίσημος φορές αυτό, τότε κάτι πολύ σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανίας που λέγεται στον Άμπλετ του Σέιξπιρ. Πολύ σάπιο. Και δεν γίνεται τίποτα πια. Εμείς δεν είμαστε επίσημος φορέα. Το ΕΠΑΜ δεν είναι επίσημος φορέα, ρε φίλε. Να. Θες επίσημο φορέα να καλύψει την εκδήλωση. Εγώ, το ΕΠΑΜ, βγαίνω μπροστά και λέω το ΕΠΑΜ καλεί εκεί. Και έχουμε έναν επίσημο φορέα. Γίναμε και κόμμα κιόλας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και επίσημα καταγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους του επίσημου κράτους ότι είμαστε ένα επίσημο κόμμα, ένας επίσημος φορέας δηλαδή, και βγαίνουμε εμείς ως επίσημος φορέας με όλη μας την επισημότητα και λέμε ότι καλούμε τον κόσμο να σπάσει την απαγόρευση, την παράνομη απαγόρευση της αστυνομίας και της κυβέρνησης και να βγει στους δρόμους, να στείλει το Σόιμπλε, να μην αρχίσω και βρίζω τώρα, από εκεί που ήρθε. Εντάξει. Έτσι κάνουμε. Δηλαδή, ένα ενιαίο παλαϊκό μέτωπο που θέλει να είναι άξιο του ονόματός του, αυτό κάνει. Δηλαδή, εδώ κάθομαι και σας μιλάω για τον Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης πήγε στο Βαλτέτσι με 200 ανθρώπους. Και κόβανε βόλτες όλο το βράδυ με πυρσούς για να πείσουν τους, να κοροϊδέψουν τους Τούρκους ότι ήταν περισσότεροι. Ο Καραϊσκάκης πήγε με 600 ανθρώπους να τα βάλει με 3.000 Τούρκους. Και τους άλλαξε τα φώτα. Γενικά, ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι όταν κάναμε την επανάσταση δεν κάτσαμε να μετρήσουμε πώς είμαστε. 200 νοματέοι. Σηκωθήκαμε και πήραμε ούτε όπλα δεν είχαμε. Τα πήραμε από τους Τούρκους. Με δικριάνια ξεκινήσαμε. Αν δεν το κάνανε αυτό τότε, και το λέμε αυτό, το λέμε συχνά, ότι αν δεν το κάνανε αυτοί οι 200 νοματέοι τότε, αυτό το πράγμα, δεν θα ξεκίναγε η επανάσταση. Τι περιμένεις, να την ξεκινήσει άλλο για σένα? Τότε τι ενιαίο παλαϊκό μέτωπο είσαι. Διαλύσου τότε. Παρετήσου. Είναι άλλο να κάνει τη δουλειά, δεν είσαι εσύ. Τι σκεφτικό κατάπτυστο είναι αυτό δηλαδή. Μας το απαγόρευσε η αστυνομία και δεν υπάρχει επίσημος φορέας. Τι ραγιαδισμός είναι αυτός. Κατάπτυστος. Εγώ δεν το ανέχομαι, κύριε. Εγώ είμαι μέλος του ΕΠΑΜ, κύριε. Σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του. Καλοκαίρι ιδρύθηκε, τον Οκτώβριο έγινα μέλος. Και πιο πριν ήμουν σε όλες τις διαδηλώσεις. Δεν ανέχομαι να βγαίνει κάποιος και να με εκπροσωπεί ως ΕΠΑΜ και να λέει αυτό το πράγμα. Ότι δεν πηγαίνω γιατί η αστυνομία δεν μου το επιτρέπει και γιατί δεν υπάρχει επίσημος φορέας να με καλύψει. Δεν το ανέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ραγιάς εγώ. Πώς τολμάς, εσύ ο οποιοσδήποτε με έβγαλες αυτήν την ανακοίνωση, πώς τολμάς και τη βγάζεις. Και εξ ονόματός μου. Από πού και ως πού. Επιπλέον δε, το σκεφτικό σας αυτό, απευθύνομαι σε εσάς κύριοι ή κύριε, κύριοι μάλλον, που γράψατε την ανακοίνωση, απεδείχθη λάθος, διότι την απαγόρευση τη σπάσαμε. Πήγαμε χίλιοι, έστω χίλιοι νομάτι. Πήγαμε εκεί πέρα και βγήκαμε στον δρόμο. Και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και έσπασε η απαγόρευση, τουλάχιστον για την τιμή των όπλων, έστω. Έσπασε. Σκεφτείτε αν είχαμε συμμετάσχει επισήμως και ήταν συναγωνιστές πολλοί. Εμένα πήρε το μάτι μου, επειδή θυμάμαι λόγω επαγγέλματος, λόγω της τέχνης μου, ζωγράφος, θυμάμαι πάρα πολύ καλά πρόσωπα. Έναν άνθρωπο να τον δω μία φορά, τον θυμάμαι. Πού τον είδα και τα πάντα. Αν μου πει το όνομά του, θα θυμάμαι και το όνομά του μετά. Λοιπόν, είδα πολλούς, μέτρησα καμιά εκατοστή συναγωνιστές μέσα σε αυτούς τους χίλιους. Χωρίς πλάκα. Πού τους έχω δει. Μπορεί να τους έχω δει και μία φορά, ας πούμε, σε διάφορες συγκεντρώσεις. Πολλούς τους έχω δει περισσότερο, βέβαια. Και τους μέτρησα. Τους λέω, μία εκατοσαριά ήμασταν από το ΕΠΑΜ. Χωρίς τα μπελάκια οι περισσότεροι. Εγώ δεν έβαλα τα μπελάκι εκείνη την ώρα, ξέρετε γιατί. Λέω, ας το διάλογο, δεν θα καρποθεί μετά. Ο οποιοσδήποτε αυτό που έκανα εγώ, ας πήρα την ευθύνη και το έκανα, ας πούμε, και εγώ και οποιοσδήποτε άλλος. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, λέω προς το παρόν, είναι suspended, είναι σε εκκρεμότητα η ταμπέλα του ΕΠΑΜ. Γιατί δεν ξέρω ποιος θα την καπηλευτεί τελικά και θα καρποθεί, θα καπηλευτεί και αυτό που έκανα εγώ σήμερα. Ας ελπίσουμε έτσι, να μην την καπηλευτεί κανένα, να μην μπορέσει να την καπηλευτεί κανένα στην ταμπέλα του ΕΠΑΜ και στην επόμενη κινητοποίηση να τη φοράω υπερηφάνως. Όπως τη φορούσα υπερηφάνως μέχρι τώρα. Ήταν η πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, τον προηγούμενο Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 2011, που πήγα σε διαδήλωση χωρίς να φοράω την ταμπέλα του ΕΠΑΜ και πολύ με λείπει σε αυτό το πράγμα. Ήταν άλλοι συναγωνιστές που τη φορέσανε. Δεν το σκεφτήκαν έτσι, όπως εγώ και τη φορέσα. Τέλος πάντων, αυτό έχει μικρότερη σημασία. Έτσι.
Λοιπόν, και πάμε τώρα παρακάτω. Έτσι, τι απέδειξε δηλαδή το ότι πήγαμε εκεί πέρα και εντάξει, θελήσαμε να πάμε και στην γερμανική πρεσβεία και όταν θελήσαμε να κινηθούμε προς τη γερμανική πρεσβεία βλέπουμε ότι όλοι οι δρόμοι ήταν φραγμένοι με κλούβες, τείχους πλεξιγκλάς, πάνω πλαμάτ, πάνω πλαμαία, όλοι πάνω πλοί, ας πούμε, παπ, εκεί πέρα και φυσικά, επειδή δεν είμαστε ανεύθυνοι, ούτε ηλίθιοι, ούτε φρενοβλαβείς, ούτε κάτι τέτοιο, μετρήσαμε τις δυνάμεις μας και λέμε ότι 1000 άνθρωποι είναι αδύνατο να συγκρουστούμε επιτυχώς και να σπάσουμε αυτόν τον μπλόκο με πάνωπλους και υπεράριθμους εγκληματίες με στολή. Αυτό δεν γίνεται. Οπότε εκεί κάναμε πίσω, γιατί φυσικά έτσι δεν γινόταν αλλιώς. Εκεί πήγαμε, μετρήσαμε, πήγαμε, κάναμε την απόπειρα να σπάσουμε την απαγόρευση, τη σπάσαμε την απαγόρευση, ωστόσο, έγινε δηλαδή αυτό που απαγόρευσε η αστυνομία και εκεί που ρεαλιστικά δεν γινότανε να πάμε παρακάτω, δεν πήγαμε παρακάτω. Δεν ξέρω τι θα είχε γίνει εάν το ΕΠΑΜ ή δεν πληρώνω, ίσως κάποιες άλλες οργανώσεις πέρα από τα αριστερίστικα γκρουπούσκουλα που μπορεί να είναι αριστερίστικα γκρουπούσκουλα, αλλά είχαν τα κάκαλα και ήρθανε. Το Κουκουέμι Λάμδα, ας πούμε, στο οποίο ήμουν μέλος κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ήρθε, ας πούμε. Γκρουπούσκολο. Έτσι. Άλλα, η αυτόνομη παρέμβαση, ξέρω εγώ, κάτι τροσκιστές. Ήρθανε. Μπράβο τους, μαγκιά τους όμως ήρθανε. Μέχρι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε. Ένα κομμάτι είχαν έρθει κάτι ΣΥΡΙΖΕΙ και κρατάγανε πανό του ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστείτε ξεφτύλα. Φανταστείτε ξεφτύλα. Και εμείς δεν ήμασταν. Μέχρι και ΣΥΡΙΖΑ ήρθε. Αν είχαν πάρει, λοιπόν, αν υπήρχε περισσότερη αποφασιστικότητα και από εμάς, δεν λέω ότι είναι μόνο δικιά μας η ευθύνη εδώ πέρα, και από το ΕΠΑΜ και από άλλες, και από τους δεν πληρώνω, και από άλλες οργανώσεις, αυτοί οι χίλιοι μπορεί να ήταν 10.000. Και τότε το ξαναθέ, τότε πιθανόν να μπορούσαμε και να συγκρουστούμε και να σπάσουμε τον μπλόκο για την γερμανική πρεσβεία, που θα καθόντουσαν και θα τρίβανε οι γερμαναράδες στα χέρια τους τώρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε δηλαδή, αυτή η ενέργεια είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ας πάμε τώρα στους συναγωνιστές, οι οποίοι τσίμπησαν. Τσίμπησαν. Πάρα πολλοί συναγωνιστές τσίμπησαν, πήραν μία ανυπόγραφη, επαναλαμβάνω, ανακοίνωση. Δεν τους πέρασε, εμένα πέρασε ο νους όταν ήταν και ανυπόγραφη. Λέω, ρε, μπας και μας χακάρισε η ασφάλεια. Μπας και μας χακάρισε η ασφάλεια, βέβαια. Έτσι που έχουμε καταντήσει, πιθανόν η ασφάλεια να μην ασχολείται πια μαζί μας. Τουλάχιστον μέχρι σε αυτού το σημείο. Ας το σκέφτηκα, γιατί δεν μας χακάρισε η ασφάλεια για να δημιουργήσει σύγχυση και έστειλε αυτό το πράγμα. Αυτό που θα σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος εκείνη την ώρα. Και όχι να τσιμπήσει από μία ανυπόγραφη και να πει μετά ότι εντάξει, δεν πάμε μωρέ, αφού είπε, αφού, για να βάλανε οι σύντροφοι τη βελόνα στην καρέκλα, ας κάτω, κάτι θα ξέρουν. Θα μου μπει στον κόλο βέβαια, βελόν, αλλά τι να κάνω, αφού τη βάλανε οι σύντροφοι, κάτι θα ξέρουν. Και δεν πήγανε, ας πούμε, και κάνανε άλλες δραστηριότητες, στις οποίες έχουμε επιδοθεί τον τελευταίο καιρό ως ΕΠΑΜ, με πάρα πολύ ζήλο, ας πούμε, και θυμίζουμε πια σύλλογο κυριών. Έτσι, θυμίζουμε σύλλογο φίλων του ΤΕΙΟΥ, ας πούμε, ή σύλλογο, φιλανθρωπικό σύλλογο κυριών, ας πούμε, κάνουμε εκδρομές. Κάνουμε προβολές, κάνουμε ενημερώσεις, δείχνουμε ντοκιμαντέρ, κάνουμε μπαζάρ, κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα ήταν ενδεχομένως ιδανικά σε μια ευημερούσα κοινωνία. Και δεν λέω ότι δεν πρέπει να τα κάνουμε και σήμερα, αλλά πού είναι οι προτεραιότητες μας, συναγωνιστές? Το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας, να τα κατάσχουν και να μας πετάνε έξω. Ή να μας βάζουν να πληρώνουμε νίκη για όλη μας τη ζωή για τα σπίτια μας. Αυτό θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Είτε με το πάτημα της εφορίας, είτε με το πάτημα των τραπεζών, αυτό θα κάνουν. Ετοιμάζονται να έρθουν να μας πάρουν τα σπίτια μας. Και το λέει και ο συναγωνιστής Καζάκης, το λέει αυτό το πράγμα εδώ και 2 χρόνια και προειδοποιεί. Και τώρα φαίνεται το πράγμα, το λένε όλοι. Το Σεπτέμβριο θα έρθουνε. Και είναι άλλες οι προτεραιότητες μας. Και σίγουρα μια από αυτές είναι να βγαίνουμε στον δρόμο και να τους κάνουμε να προβληματίζονται την εξουσία αυτή τη στιγμή, ότι αυτοί βγαίνουν στον δρόμο και αντιστέκονται. Σίγουρα. Είναι άλλες προτεραιότητες μας. Είναι τώρα να συγκροτήσουμε πραγματικά τις επιτροπές για τη στάση, λαϊκή στάση πληρωμών και για τη γενική πολιτική απεργία και για την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Ούτως ώστε όταν έρθουν να μου πάρουν το σπίτι, να βγουν 30 νοματέοι γείτονες.
και όλοι μαζί να τους πάσουμε στο ξύλο στην ανάγκη. Και όταν πάνε να πάρουν το σπίτι του διπλανού την άλλη μέρα, και δεν με νοιάζει αν είναι επαμήτης, είναι δεν πληρώνω, είναι Σιριζέος, είναι ό,τι διάολο θέλει ας είναι, ας πούμε. Να είμαι εκεί για αυτόν, ναι. Και να είναι αυτός για μένα. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας τώρα. Και όχι να κάνουμε πάρτι μετατεΐου και ανάγνωση ποιημάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και εκδρομούλες και να λέμε τι ωραία που περάσαμε, χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά συναγωνιστές. Και στην πραγματικότητα, ας πούμε, όποτε είναι να συγκρουστούμε, να δείξουμε τα δόντια μας ως εκεί που μας παίρνει. Αλλά για λόγους τακτικής και στρατηγικής να δείξουμε τα δόντια μας στο καθεστώς να μην το κάνουμε. Δεν είναι εκεί οι προτεραιότητες μας. Λοιπόν, και πάρα πολλοί τσίμπησαν και είπανε ότι εντάξει, ας μην πάμε, ας βγάλουμε ένα τραπεζάκι να μοιράζουμε φυλάδια για να συζητάμε τον κόσμο. Λες και έχουμε προεκλογική περίοδο. Και πιθανό πολλοί, κάποιοι συναγωνιστές να φαντάζονται, να φαντασιώνονται προεκλογικές περιόδους και ενδεχομένως και, πώς το λένε, και βουλευτικά οφήκεια. Πιθανόν. Και να έχουν συνδέσει την υπόστασή μας αν ΕΠΑΜ και την επιτυχία μας αν ΕΠΑΜ με την επιτυχία μας σε κάποιες εκλογές αστικές. Και την είσοδό μας στο αστικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, πού το πάμε. Λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Πάμε εμείς να γίνουμε ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αρχίζει και μου θυμίζει ΣΥΡΙΖΑΕΟΥΣ η όλη κατάσταση. Μόνο τον αριθμό δεν μου θυμίζει. Ακόμα βέβαια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από 2%. Κάποια στιγμή είχε πιάσει 2%. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ποιος τσιμπάει σε κάτι τέτοιο. Σε μια ανυπόγραφη ανακοίνωση. Συγγνώμη δηλαδή. Μας κόβει. Σε όσους τσιμπήσατε. Το σκεφτήκατε καθόλου, συναγωνιστές. Και τσιμπήσατε. Οπότε για να προχωράμε και να τελειώνουμε, δεν ξέρω ποιος έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, γιατί είναι ανυπόγραφη. Δεν την υπέγραψε ούτε όργανο, δηλαδή δεν την υπέγραψε η πολιτική γραμματεία. Το πολιτικό γραφείο. Δεν την υπέγραψε η οργανωτική γραμματεία. Δεν την υπέγραψε το ΕΣΟΣΟΥ ολόκληρο. Δεν την υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας. Δεν την υπέγραψε κάποιος έτσι. Ο συναγωνιστής τάδε ή η τριανδρία των συναγωνιστών τάδε ή η τετράδα των συναγωνιστών έτσι. Δεν την υπέγραψε κανείς από αυτούς. Οπότε δεν ξέρω ποιος είναι που την έβγαλε την ανακοίνωση, αλλά όποιον έβγαλε την ανακοίνωση, εγώ τον εγκαλώ αυτή τη στιγμή, εάν είναι σε οποιοδήποτε συντονιστικό όργανο του μετόπου, να απαραιτηθεί αμέσως, τώρα. Διότι τα αποτελέσματα της ενέργειάς του αυτής, έτσι, είναι προβοκατόρικα. Στην καλύτερη, είναι, ακόμα και αν είχε τις καλύτερες των προθέσεων, τα αποτελέσματα της ενέργειάς του είναι ολέθρια. Η δε πολιτική γραμματεία, έτσι, ξέρω εγώ μήπως την έβγαλαν εκείνη και ξεχάσαν να υπογράψουν. Εάν την έβγαλαν εκείνη, αν την έβγαλε η πολιτική γραμματεία σαν πολιτική γραμματεία, να απαραιτηθεί παρακαλώ. Λόγω μειοδοσίας. Είναι μειοδοτίος προς τα προτάγματα του μετόπου. Σε αυτή την περίπτωση. Και πρέπει να παραιτηθεί. Εάν πάλι δεν την έβγαλαν και έγινε λάθος και διέρευσε, την άφησα να βγει και να διαρρεύσει τέλος πάντων, είτε από αμέλεια, είτε από κακή προετοιμασία, είτε από κουταμάρα, τότε και πάλι πρέπει να παραιτηθεί το πολιτικό γραφείο λόγω ανικανότητα. Πολιτική γραμματεία και το οργανωτικό γραφείο πρέπει να παραιτηθούν λόγω ανικανότητας. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ότι απαλλάσσεται λόγω ξέρετε τι. Ας πούμε, λόγω ανικανότητας, παραιτηθείτε. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσετε να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι ένα πραγματικό συντονιστικό όργανο. Τώρα, την άλλη στιγμή, ποιος το έβγαλε αυτό, δεν ξέρουμε ποιος το έβγαλε. Η πολιτική γραμματεία δεν ξέρουμε ποιος το έβγαλε αυτό το πράγμα. Ισχύει η πρόσκληση. Τι πάνε να πει, είναι λάθος, δεν υπάρχουν λάθη σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα του γεγονότος. Έτσι. Το γιατί το λέω αυτό, φίλε Στάθη, αν ακούς τόση ώρα θα κατάλαβες γιατί το λέω. Έτσι, από εκεί και πέρα, στους πυρήνες μας τώρα. Εγώ έκανα την ανακοίνωση σήμερα δημόσια. Έτσι, από εκεί και πέρα στους πυρήνες. Μπορούμε να το συζητήσουμε ο καθένας στον πυρήνα του πάρα πολύ καλά και να ζητήσουμε, εγώ θα ζητήσω από τον πυρήνα μου να πάρει θέση και πιστεύω ότι πρέπει να πάρουν θέση όλοι οι πυρήνες πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να συζητηθεί σε όλους τους πυρήνες. Γιατί εδώ είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, άμα κάτσουμε τώρα και τα αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι, εντάξει ρε παιδιά, τι να πω, ας πούμε.
Θα έρχομαι μετά να πίνουμε τσάι, ας πούμε, για να κάνουμε φιλολογικές βραδιές. Τέλειον μεταποιητικής βραδιάς. Αυτό θα κάνουμε. Α, δεν το λέει για μένα, λέει ο Ανώνυμος. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πρέπει να αλλάξουμε τώρα αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, φτάσαμε στο αμήν, είμαστε με το ένα πόδι στον κρεμό, πάνω από τον κρεμό, και με το άλλο πάνω σε μία μπανανόφλουδα. Αυτή είναι η κατάστασή μας σήμερα. Και πρέπει τώρα, έστω και τελευταία στιγμή, να αλλάξουμε, γιατί έρχονται τα δύσκολα από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο δεν μας παίρνει να έχουμε ένα ΕΠΑΜ το οποίο είναι σύλλογος κυριών για να πίνει τσάι και να κάνει ποιήση. Γιατί πού θα το πιούμε, ρε παιδιά, το τσάι, άμα μας βγάλουν από τα σπίτια μας, θα καθόμαστε στον δρόμο να πίνουμε τσάι και θα μας αδειάζουν το σπίτι? Αν πάλι πληρώνουμε νίκια για να μείνουμε μέσα στο σπίτι μας, δεν θα έχουμε λεφτά για το τσάι και τα κουλουράκια. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Και τώρα θα δείξουμε από ότι είμαστε φτιαγμένοι. Δηλαδή, αν δεν αντιδράσει ο ελληνικός λαός και τώρα, τελείωσε μετά. Άστο. Θα πάρουμε μία πορεία όπως πήρε το Μεξικό, ας πούμε. Που είναι σε αυτήν την κατάσταση πόσο, 30 χρόνια, 40 χρόνια. Το πάλε ποτέ επαναστατημένο Μεξικό. Πάλε ποτέ επαναστάτες Μεξικάνοι. Και μετά θα ζούμε μέσα στην ανομία, στην παρανομία, με πολέμους συμμοριών, μέσα στις πόλεις μας, με όλα αυτά, ας πούμε. Και δεν έχουμε και καμιά περιοχή σαν τη Τσιάπας για να πάμε, να, όπως πήγαν οι Ζαπατίστας, να φτιάξουμε ένα ημιαυτόνομη περιοχή. Θα είμαστε έτσι για δεκαετίες. Λοιπόν, τώρα είναι η τελευταία μας ευκαιρία να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι, πραγματικά, αν είμαστε φτιαγμένοι από κάτι που αξίζει. Και είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια ζητήματα μέσα στο ΕΠΑΜ? Άμα είναι έτσι, να το διαλύσουμε, γιατί ζημιά κάνει, έτσι, ένα ΕΠΑΜ που είναι σύλλογος κυριών και τριοποσίας κάνει ζημιά. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Και να κάνει εκτρομές, ας αφήσουμε όποιος θέλει να μείνει μέσα να κάνει εκτρομές. Ό,τι γεροντάκια βρω και εγώ, τα στείλω εκεί να κάνουμε εκτρομές. Να κάνουν εκτρομές, να ευχαριστούν οι άνθρωποι. Και να φτιάξουμε κάτι άλλο το οποίο θα παίζει αυτό το ρόλο. Γιατί δεν υπάρχει και τίποτα για να παίξει αυτό το ρόλο σήμερα. Το ρόλο δηλαδή του μπροστάρι. Το ρόλο του αγκιτάτορα. Το ρόλο του προπαγανδιστή. Το ρόλο του πρωτοπόρου. Το ρόλο αυτού που θα πηγαίνει να βάζει, να ανάβει φωτιές εκεί που χρειάζεται. Δεν κυριολεκτό, μας βγάλουν και τρομοκράτες εδώ πέρα, ενώ ιδεολογικές φωτιές. Το ρόλο αυτού που θα είναι σε κάθε επιτροπή, σε κάθε γειτονιά, έστω και ένας, δεν χρειάζεται να μεγάλο το μέτωπο, μπορεί να είναι ένας, δύο. Σε κάθε επιτροπή ελέγγυης να είναι και ένας-δύο άνθρωποι μέσα, ενός μετόπου τέλος πάντων, που να προτρέπουν τον κόσμο να υπερασπιστεί τα σπίτια του και τις περιουσίες του. Χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Οπότε, αν είναι να έχουμε στη θέση του και με το όνομά του ένα σύλλογο κυριών για τσάι, όχι, με συγχωρείς. Να το διαλύσουμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω η άμεση αντίδρασή μας είναι να συζητηθεί αυτό το θέμα. Τώρα μπήκε σε δημόσια συζήτηση. Να συζητηθεί μέσα στους πυρήνες, να τοποθετηθούν όλοι οι πυρήνες, και μάλιστα προτείνω να είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις των πυρήνων. Οποιοδήποτε φίλος, μέλος κτλ., φίλος του ΕΠΑΜ ή άσχετος, να έρθει να ακούσει. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, δεν κατάλαβα. Αν χρειάζεται να κρύβουμε κάτι, άστο. Άστο καλύτερα. Είμαστε παλαϊκό μέτωπο. Άρα δεν χρειάζεται να κρύψουμε τίποτα. Θα βγάλουμε και τα σκατά μας στη φόρα, και τα πληττά μας και τα σπασμένα μας και όλα μας. Εάν χρειάζεται να κρύβουμε κάτι, δεν είμαστε παλαϊκό μέτωπο, είμαστε κάτι άλλο. Είμαστε κόμμα. Και αν είμαστε κόμμα, τότε είμαστε από την άλλη μεριά. Και εγώ από την άλλη μεριά δεν πάω. Συγγνώμη δηλαδή. Έτσι, είμαστε καθεστωτικοί αν είμαστε κόμμα. Και εγώ καθεστωτικός δεν γίνομαι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να όλοι οι πυρήνες να το συζητήσουν και να τοποθετηθούν. Η πολιτική γραμματεία, το προτείνω εδώ μέσα, το ξαναπροτείνω και αύριο, και το οργανωτικό γραφείο να παραιτηθούν άμεσα, και το Εθνικό Συντονιστικό, το ΕΣΟΣΟΥ, να βγάλει μία επιτροπή η οποία θα ετοιμάσει και θα κάνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί βιαζόμαστε, κανονικά θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου, αλλά δυστυχώς το βρίσκω πολύ αδύνατο, το βρίσκω ανέφικτο, γιατί πολλοί θα έχουν φύγει στα χωριά τους, πολλοί θα έχουν κάτι τέλος πάντων τώρα μέσα στο καλοκαίρι, οπότε το βρίσκω ανέφικτο. Οπότε έστω μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να κάνει μια επανιδρυτική
συνδιάσκεψη του ΕΠΑΜ, δηλαδή να το επανιδρύσουμε το ΕΠΑΜ. Δεν υπάρχει, δηλαδή θα υπάρχει ούτε καταστατικό ούτε τίποτα. Αυτού και από την αρχή. Μια συνδιάσκεψη τώρα που θα το ιδρύσουμε και αργότερα ένα συνέδριο για να βγάλουμε καταστατικό. Αργότερα όμως. Όταν θα. Γιατί μετά έχουμε άλλες προτεραιότητες. Και σε αυτή την επανιδρυτική συνδιάσκεψη, σημαίνει το διαλύουμε και το ξαναφτιάχνουμε στην πραγματικότητα, έτσι είναι καλεσμένοι όλοι, όλοι ανεξαιρέτως, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι παίξαν αυτόν τον. Κάτσανε ως νέοι ραγιάδες και γράψαν αυτή την ανακοίνωση, ακόμα και αυτοί. Έτσι, όλοι είναι καλεσμένοι σε αυτή την επανειδρυτική συνδιάσκεψη που είναι στο ΕΠΑΜ, που ήταν στο ΕΠΑΜ και φύγανε, είτε τους διώξανε, είτε φύγανε δυσαρεστημένοι οι ίδιοι. Και άνθρωποι που δεν μπήκαν ποτέ στο ΕΠΑΜ, εάν θέλετε, πιθανόν, δεν το έχω σκεφτεί, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, πιθανόν, έτσι, να καλέσουμε και οργανώσει ολόκληρο να μπουν όπως είναι, με τα προτάγματά τους μέσα. Γιατί μέτωπο, μιλάμε για μέτωπο εδώ πέρα. Τους δεν πληρώνω για παράδειγμα. Να μπουν ή δεν πληρώνω μέσα, άμα θέλουν. Τα προτάγματά τους. Ή άλλες οργανώσεις τοπικές. Υπάρχουν ένα σωρό τοπικές στην επαρχία που ούτε τις ξέρουμε. Λοιπόν, πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή δηλαδή. Αυτού και από την αρχή. Ακόμα και το όνομα να αλλάξουμε αν χρειαστεί. Γιατί αν τώρα έχει γίνει μια μεγάλη ζημιά. Το ΕΠΑΜ Καζάκης που το λέγανε διάφοροι συναγωνιστές πηγαίνουν και δίνανε προκήρυξη, λέγανε ΕΠΑΜ Καζάκης. Μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό. Δεν μας κάνει καλό. Θα κάνουμε, μας κάνει ζημιά. Θα βγούμε προσωποπαγές κόμμα. Ο κόσμος κουμπώνεται. Δεν με ακούγανε. Όχι, ρε, λέει, ο κόσμος το Καζάκη ξέρει. Λοιπόν, αν χρειάζεται, δηλαδή αν έχουμε δημιουργήσει, έχουμε βαρύνει το όνομα ΕΠΑΜ με αυτό, με τον Παπαθημελή την μπούρδα που, κάναμε, που έγινε, κάναμε τότε. Έτσι, κάναμε γιατί και εγώ τη δέχτηκα. Έτσι. Άρα δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Αν χρειάζεται, ακόμα και αυτό, ας αλλάξουμε και το όνομα. Ας βρούμε ένα άλλο. Δεν, η ουσία δεν είναι στα ονόματα. Είναι στο να φτιάξουμε ένα ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Πώς θα το πούμε, ας το πούμε, δεν ξέρω, όπως θέλουμε. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Το τραγουδάκι το οποίο θα μπει τώρα πάλι είναι πολύ σχετικό, έτσι, απευθύνεται σε όλους, σε αυτούς που γράψανε την ανακοίνωση, σε αυτούς που αφήσανε να γραφτεί η ανακοίνωση και δεν κάνανε τίποτα, σε αυτούς που δέχτηκαν, φάγανε σαν τα γίδια την ανακοίνωση, σε αυτούς που φρικάρανε με την ανακοίνωση, σε αυτούς που είναι απ' έξω από το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή ή φύγανε, σε όλο τον κόσμο. Και ο τίτλος του, τα λόγια του τα ξέρετε όλοι. Όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλείας ασέχωσιν. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Καλή σας νύχτα.